5 συνηθισμένα γραμματικά λάθη στα αγγλικά. Στην αγγλική γλώσσα υπάρχουν πάνω από 100 προθέσεις, για πολλές από τις οποίες δεν υπάρχουν ορισμένοι κανόνες και έτσι πρέπει κανείς να τις μάθει απ' έξω. Επομένως, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η χρήση των προθέσεων είναι ένα από τα πιο συχνά γραμματικά λάθη τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά όταν γράφουμε είτε μιλάμε αγγλικά. Ας δούμε πώς αλλάζοντας ελάχιστα μία πρόταση, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μία τελείως διαφορετική πρόθεση. What are you doing at Christmas? Τι θα κάνεις την ημέρα των Χριστουγέννων? What are you doing in the Christmas holidays? What are you doing over the Christmas holidays? Τι θα κάνεις τις διακοπές των Χριστουγέννων? What are you doing on Christmas Day? Τι θα κάνεις την ημέρα των Χριστουγέννων? What did you get for Christmas? Τι πήρες για τα Χριστούγεννα? 2. Κλίση ρημάτων και υποκείμενο. Simple present, απλώς ανιστώτας. I drive, εγώ οδηγώ. You drive, εσύ οδηγάς. Αλλά he drives, she drives, it drives. Το γάμα νικό θα πάρει την κατάληξη S, για να υπάρχει συμφωνία. We drive, εμείς οδηγάμε, you drive, εσείς οδηγάτε, they drive. Αυτό ισχύει μόνο στον ανεστώτα και όχι στους άλλους χρόνους. 3. Παρακείμενος, present perfect και αόριστος, simple past. Η λανθασμένη χρήση του ενός χρόνου αντί του άλλου είναι συνηθισμένη, διότι οι διαφορές μεταξύ τους είναι αρκετά μικρές. Χρησιμοποιούμε τον αόριστο για να περιγράψουμε πράξεις οι οποίες ολοκληρώθηκαν μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή στο παρελθόν, ενώ χρησιμοποιώντας τον παρακείμενο δίνουμε λιγότερη έμφαση στο πότε συνέβη η πράξη που περιγράφει το ρήμα ή κατά πόσο η πράξη αυτή έχει ολοκληρωθεί. Για παράδειγμα, στην πρόταση «Πήγα στη Γερμανία πέρυσι», επειδή προσδιορίζουμε το πότε ακριβώς πήγα στη Γερμανία, θα πούμε I went to Germany last year, χρησιμοποιώντας απλό αόριστο. Ενώ όταν θέλω να πω ότι έχω πάει στη Γερμανία, χωρίς να προσδιορίσω το πότε ακριβώς πήγα, απλά λέγοντας ότι πήγα στη Γερμανία, τότε θα πω I have been to Germany, έχω πάει στη Γερμανία. 4. Πληθυντικός ουσιαστικών. Ένα λάθος που επίσης κάνουμε είναι η εφαρμογή του κανόνα για το σχηματισμό του πληθυντικού των ουσιαστικών με την προσθήκη του τελικού S. Προσοχή σε λέξεις που αλλάζουν εντελώς τον πληθυντικό, όπως ο πληθυντικός της λέξης child, που δεν είναι childs, αλλά children. Προσοχή σε λέξεις όπως η λέξη story, που τελειώνει σε Y και προηγείται σύμφωνο, στον πληθυντικό θα κάνει stories, με I ή S. Αλλά, προσοχή, η λέξη toy μπορεί να τελειώνει σε Y, αλλά προηγείται φωνήεν, άρα θα κάνει toys, με Y, και όχι με I ή S. 5. Ομόηχες λέξεις. Υπάρχουν πολλές λέξεις στην αγγλική γλώσσα, οι οποίες προφέρονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, αλλά έχουν διαφορετική σημασία και δυστυχώς διαφορετική ορθογραφία και ονομάζονται ομόηχες λέξεις. Για παράδειγμα, there, εκεί. There, δικό τους. There, αυτή είναι. Και where, πού. Where, προϊόντα. Where, φορώ. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και μείνετε συντονισμένοι γιατί ανεβάζω καθημερινά βίντεο.